centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Χωρατζήτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Νατσουλή, καλή εβδομάδα σε εσάς, τους ακροατές. Τι έγινε μέσα σε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, λοιπόν, και για να μια καλή ευκαιρία σήμερα να πούμε, μια και το θέμα του Πανεπιστήμιου είναι πρώτο θέμα, γιατί κινδυνεύει πραγματικά, όπως μας το είπε και ο ίδιος ο Πρίτανης εδώ στην εκπομπή, ο κύριος Θεοδουλίδης. Φυσικά το θέμα του Πανεπιστημίου είναι μεγάλο θέμα, είναι κάτι που μας απασχολεί και ως Δημοτική Αρχή, απασχολεί και εμένα προσωπικά, πάντοτε απασχολούσε και πάντοτε θα απασχολεί ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη της περιοχής μας, με την ανάπτυξη του Δήμου Καστοριάς. Και βέβαια στο πλαίσιο αυτό, όταν έχουμε το Πανεπιστήμιο εδώ πέρα Δυτικής Μακεδονίας, ζητάμε και απαιτούμε να έχουμε ένα ισχυρό πανεπιστήμιο, για έρευνα και για βοήθεια στην τοπική κοινωνία. Η Καστοριά βασίζεται λοιπόν σε αυτή την ανάπτυξη, βασίζεται στο πανεπιστήμιο και όχι μόνο σε αυτό, αλλά θέλουμε πάντα να υπάρχει μια ισχυρή παρουσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μια ισχυρή παρουσία των τμήματων και εδώ στην περιοχή μας. Άλλωστε είναι και ένα από τα ζητήματα που ήταν και που απασχόλησε το Master Plan της μεταλλευτικής περιόδου, όπου εκεί υπάρχει η επιβεβαίωση και η υπόσχεση και εγγράφος μάλιστα ότι το Πανεπιστήμιο θα αποτελέσει ισχυρό πόλο ανάπτυξης στην μεταλλευτική εποχή. Στο πλαίσιο λοιπόν όλων αυτών είχα τηλεφωνική επικοινωνία, πολύ ωραία μάλιστα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίτανη, τον κύριο Θεοδουλίδη, την Παρασκευή το μεσημέρι στις 1.30 ώρα. Άλλωστε δεν ξέρω. Με πρωτοβουλία δική σας, με πρωτοβουλία του κύριου Θεοδουλίδη. Με πρωτοβουλία δική μου, ώστε να συνομιλήσουμε και να του αναφέρω τις απόψεις. Του κατέθεσα τις απόψεις μου. Γιατί το κάνατε αυτό και δεν πήγατε στη σύσκεψη το απόγευμα? Από ένα λάθος του γραφείου της Πριτανίας, το email για την τηλεδιάσκεψη δεν είχε φτάσει στο γραφείο του Δημάρχου Καστοριάς. Μάλιστα αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσουν και οι ίδιοι, οπότε... Άρα δεν πήρατε πρόσκληση, κρίθηκε αναγκαίο, δεν είναι θέμα μορφής, πήγε σε λάθος email, σε ένα email που είναι το info Καστοριά City, το οποίο έχει κλείσει εδώ στο Δήμο εδώ και 6 χρόνια. Έχει γίνει λοιπόν ένα λάθος, παρόλα αυτά όμως δεν υπάρχει θέμα παρεξηγήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Με τον κύριο Θεοδουλίδη είχαμε και θα έχουμε συχνή επικοινωνία, συχνές τηλεφωνικές κλήσεις και αυτό έγινε και την Παρασκευή το μεσημέρι, όπου του εξέθεσα, όπως σας είπα, τις απόψεις μου. Είπα ότι συντάσσομαι απόλυτα με την πανεπιστημιακή εκπαιδευτική κοινότητα και με τις απόψεις και τις θέσεις της Πριτανικής Αρχής. Ναι. Αποδίδεται λοιπόν σε ένα τεχνικό λάθος του email που δεν... Όμως, κύριε Νατσούλη, αυτό το θέμα. Δηλαδή ναι. Το θέμα είναι αν είμαστε ή αν δεν είμαστε σε μια τηλεδιάσκεψη. Άλλωστε σε όσες τηλεδιασκέψεις έχω κληθεί ή έχω προσκληθεί μέχρι σήμερα, είτε από την περιφέρεια, είτε από υπουργείο, είτε οτιδήποτε άλλο, είμαι παρόν. Και είμαι παρόν και πάντοτε μιλάω και καταθέτω τις απόψεις μου. Για το συγκεκριμένο θέμα, επίσης στην συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Θεοδουλίδη, μου ανέφερε ότι θα κάνω εγώ την αναφορά μου, στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη θα κάνω την αναφορά μου. Δεν νομίζω ότι θα τοποθετηθούν και όλοι. Οπότε αφού του είπα μάλιστα να αναφέρει ότι συνομιλήσαμε στη συγκεκριμένη τηλεδιάσκεψη, να αναφέρει ότι συνομιλήσαμε και ότι συντάσσομαι ως Δήμαρχος Καστοριάς απόλυτα με τις απόψεις τις συγκεκριμένες. Λείπει κάτι όμως από την Καστοριά. Λείπει γιατί οι άλλοι δήμοι, όπως είδαμε, κατέθεσαν κάποιο ψήφισμα, βγάλαν μια απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου. Υπάρχει κάτι που να μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό? Είναι στις προθέσεις σας να συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα? Φυσικά. Και στις προθέσεις μας είναι και θα είναι θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια θα είναι θέμα ημερησίας διατάξεως και θα είναι θέμα το οποίο θα γίνει μέσα από τα θεσμικά όργανα και θα συζητηθεί. Όχι μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
να κάνουμε δηλαδή τις προτάσεις μας. Η πρόταση γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ψηφιστεί, θα κατατεθεί ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλωστε, χθες το μεσημέρι επίσης είχα επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Δασταμάνη, όπου του ανέφερα το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο κομμάτι να εκδοθεί ψήφισμα και από την ΠΕΔ για να έχει μια βαρύτερη σημασία, κάτι που μου είπε ότι το έχει έτσι και αλλιώς το πρόγραμμα, και την Πέμπτη που έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο στην ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας είναι πρώτο θέμα το ψήφισμα για τα πανεπιστήμια της Δυτικής Μακεδονίας. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει και από το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύετε στην ουσία του νομοσχεδίου ότι αυτό θα αποδυναμώσει τόσο πολύ και τα τμήματα της Καστοριάς? Πιστεύετε δηλαδή ότι αν τελικά ισχύσει αυτό, πραγματικά θα μείνουμε με τους μισούς, θα μπαίνουν κάθε χρόνο οι μισοί από ό,τι μπαίνουν τώρα? Στην ερώτηση που έγινε προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω ότι για την Καστοριά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αποδυνάμωση όσο υπάρχει στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό όμως είναι κάτι όχι που δεν θα μας απασχολήσει. Φυσικά και θα διεκδικήσουμε και θα απαιτήσουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο μας. Εμείς δεν θέλουμε να χάνετε... Κύριε Κορετσίδη, ξέρετε τι φοβόμαστε περισσότερο? Κόψε λίγο από την Καστοριά, κόψε λίγο από τα Γιάννα, κόψε λίγο από τη Φλόρινα. Και έτσι κι αλλιώς θα είναι κομμένη και η Κοζάνη. Οπότε μπορούμε όλοι μαζί μετά στην Κοζάνη να έχουμε σε έναν τόπο όλα τα τμήματα, μια και θα έχουμε μείνει λίγοι. Κύριε Νατσούλη, κανείς μας δεν θέλει την αποδυνάμωση των τμήματων της Καστοριάς. Κανείς μας δεν θέλει τη μείωση των φοιτητών. Κανείς δεν θέλει επίσης να υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Όλοι μαζί όμως πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και επίσης, όπως πολλές φορές έτσι έχω τονίσει, εάν θέλουμε να καταφέρνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Δήμος Καστοριάς όμως δεν θα μπει για μία ακόμη φορά, γιατί πρέπει να παίρνει ο Δήμος Καστοριάς να μπαίνει ως ενδιάμεσος σε πολιτικές αντιπαραθέσεις που έχουν να κάνουν με αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας. Είναι αποφάσεις της κυβέρνησης, είναι αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου και καταλήγει να είναι απολογούμενος, συσσαγωγικά θα έλεγα, γιατί ποτέ δεν θα είναι απολογούμενος ο Δήμος Καστοριάς. Ο Δήμος Καστοριάς κάνει τη δουλειά του και με το παραπάνω θα έλεγα. Ο Δήμος Καστοριάς λοιπόν δεν θα είναι απολογούμενος, αλλά και με όλες μας τις δυνάμεις στηρίζουμε, διεκδικούμε, απαιτούμε ό,τι καλύτερο πιστεύουμε για τον τόπο μας. Και αυτό το κάνουμε, κύριε Νατσούλη, με πράξεις και με γεγονότα. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι πρώτα θα γίνεται κάτι και μετά θα το ανακοινώνουμε. Το ίδιο πράγμα λοιπόν κάνουμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια με το ψήφισμα που θα βγει από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στηρίζουμε και έμπρακτα και εγγράφως την συγκεκριμένη αυτή άποψή μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει η διαρκής και συχνή επικοινωνία με την Βρετανική Αρχή, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που τους αξίζουν συγχαρητήρια όλους και τα στελέχη αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό για τις παροχές που προσφέρουν στους φοιτητές εδώ πέρα της περιοχής μας, στα τμήματα της Καστοριάς, και δικαιούμαστε νομίζω να έχουμε το παραπάνω. Ναι. Μια και μιλήσατε με τον κύριο Θαδουλίδη, βλέπω το αναφέρουν και κανένα δύο-τρεις φίλοι. Εκεί δεν σας είπε ο κύριος Θαδουλίδης για να λήξει αυτό το θέμα με το λάθος email. Εκεί δεν σας είπε, εντάξει έγινε το λάθος, αλλά το απόγευμα να είμαστε στην τηλεδιάσκεψη? Δεν είναι εκεί το θέμα, κύριε Νατσουλάνη. Δηλαδή, εσείς γιατί πιστεύετε ότι δεν ήμουνα? Εγώ δεν ξέρω. Και αν θέλετε να σας αναφέρω τώρα και κάτι, εκείνη τη στιγμή ήμουνα, χωρίς να θέλω όμως να απολογηθώ, ναι, γιατί και σε προηγούμενη συνέντευξη, ναι, δεν το ανέφερα και δεν το έχω αναφέρει πουθενά. Ναι. Εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν με τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γιατί έκανε εκτάκτως μία εισαγωγή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου. Βρίσκεται ακόμη και σήμερα μέσα και θα παραμείνει για κάποιες μέρες για κάποια έκτακτη περίπτωση. Δεν ήθελα να αναφέρω προσωπικά μου θέματα, αλλά επειδή επιμένετε στο συγκεκριμένο κομμάτι, σας είπα γι' αυτό. Είδατε όμως και το δελτίο τύπου, δεν, και γι' αυτό επιμένω όμως, παραπάνω. Δεν είναι όμως το θέμα αυτό. Ναι. Δεν είναι το θέμα αν βρίσκομαι ή αν παρεμβρίσκομαι. Με είδατε ποτέ, κύριε Γαντσούλη, επίσης με κανένα δελτίο τύπου να αναφέρω τις πολλές επισκέψεις μου στην Αθήνα και τις συναντήσεις μου με αρμόδιους υπουργούς, με γενικούς γραμματούς, υπηρεσιακούς παράγοντες? Είδατε να βγάζουμε κανένα δελτίο τύπου για τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει για τα θέματα της διάδημα και την ένταξη των ληξιπροθέσμων? Απλά ήρθε το αποτέλεσμα μετά από πολύ κόπο, μετά από πολλή προσπάθεια, μετά από διακριτικές, έτσι, πολύ διακριτικές συναντήσεις, συντονισμένες όμως με το απόλυτο, και μέσα σε ένα χρόνο καταφέραμε να εντάξουμε τα 2 εκατομμύρια τα ληξιπρόθεσμα ώστε να ελαφρυθεί ο πολίτης της Καστοριάς.
Άρα βλέπετε ότι δεν είμαστε για το Θεαθήνη εδώ πέρα. Δεν είμαστε για 5 λεπτά δημοσιότητας σε ένα blog εδώ πέρα να δούμε τη φωτογραφία μας και να χαιρόμαστε μέσα από αυτό χωρίς να προσφέρουμε ουσία, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Στο τέλος, επειδή ακούσατε τις απόψεις, να πάμε λίγο τώρα αυτό που λέτε, στην ουσία λοιπόν. Στο τέλος, τι πιστεύετε να γίνει εδώ στην Καστοριά και για αυτό το θέμα, που είναι από τα τελευταία που μας έχουν απομείνει στην περιοχή μας? Όπως σας είπα, συντονιζόμαστε απόλυτα, όλοι μαζί με μια κοινή έτσι, πρόταση, με ένα κοινό ψήφισμα που κατατίθεται στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι αποφάσεις της ανώτερης εξουσίας, είναι αποφάσεις της κεντρικής εξουσίας. Εμείς με όποιον τρόπο μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε ή να αντισταθούμε σε τέτοιες αποφάσεις θα το κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να πετύχουμε, γιατί εδώ τώρα θα πάμε στην Υπουργό. Από ό,τι καταλάβαμε από τη σύσκεψη, η απόφαση είναι όλοι οι βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τις Πριτανικές Αρχές να επισκεφθούν την κυρία Κεραμέως. Ναι, συμφωνούμε και σε αυτό. Οπότε, καλό θα είναι να έχουν στα χέρια τους τότε, όπως είπατε, βγαίνει άμεσα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και την απόφαση της Καστοριάς και την απόφαση της ΠΕΔ. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κορεντσίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη, για την πρόσκληση και όποιος με καλεί ή με προσκαλεί για να τοποθετηθώ και να δώσω κάποιες απαντήσεις, το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Απλά τις προηγούμενες μέρες βγήκαν κάποια βιαστικά συμπεράσματα για το ότι ο Δήμαρχος ήταν ο μοναδικός από αυτήν την σύσκεψη και από συναδέλφους. Αυτό ήταν και ο τίτλος του δελτίου τύπου της κυρίας Σπύρου. Το οποίο δεν ήταν καλό. Η κυρία Σπύρου θα πάρει τις απαντήσεις της για την άγνοιά της και για τις αμφιβολίες που έχει εντός των θεσμικών οργάνων που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μέσα από blogs. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.